1973. Από το ΙΒ κεφάλαιο Πράξεις Αποστόλων. Πράξεις Αποστόλων, ΙΒ κεφάλαιο. Κατ' εκείνον δε των καιρών επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άσα από της Εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου. Και ειδών ότι το αρεστόν εις τους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε η μέρε των Ανζήμων, τον οποίον και πιάσας έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις τέσσερας τετράδας στρατιωτών, δια να φυλάτωσιν αυτόν θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή. Εγίνε το δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν τη νύχταν εκείνην, ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος με αλύσεις, και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατον των δεσμοτήριων. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης, και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Χτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου, εξύπνησεν αυτόν λέγον σηκώθητη ταχαίως. Και έπεσον εαλύσεις αυτού εκ των χειρών. Και είπεν ο άγγελος προς αυτόν περιζώστητη. Και υπόδησον τα σταντάλια σου και έκαμεν ούτω. Και λέγει προς αυτόν φόρεσον το ημάτιόν σου και ακολούθημη. Και εξελθόν η κολούθη αυτόν. Και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά ενόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήρθον εις την πύλην τη Σιδηράν, τη φέρουσα εις την πόλη, ήτης αφεαυτή συνήχθη εις αυτούς, και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν, και φθής ο άγγελος ανεχώρησεν από αυτού. Και ο Πέτρος συνερθών εις εαυτόν είπε, τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη, ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του πενοζωμένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί, συναθροισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζωμένη Ηρώδη δια να ακούσει. Και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου από τη χαρά, δεν ήνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν τη πύλη. Ιδέ είπαν προς αυτήν, παραφρονείς. Εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον, ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξαντε σίδων αυτών και εξεπλάγησαν. Και σύσας εις αυτούς την χείραν δια να σιωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής. Και είπεν, απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς. Και εξελθών, υπήγαινε εις άλλων τόπων. Αφού δε εξημέρωσεν, ήτο ταραχείου κολύγει μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης, αφού εζήτησε αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνας τους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει και κατά βάση από της Ιουδαίας εις την Κεσάριαν διέτριβεν εκείν. Ήτο δε ο Ηρώδης φόδρα οργισμένος κατά των κυρίων Τυρίων και Συνοδονίων, ήλθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντε στον βλαστόν τον επί του κοιτώνος του βασιλέως εζήτουν ειρήνην, διότι ο τόπος αυτόν ετρέφεται από του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσας επί του θρόνου, εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει, Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθύς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκεν την δόξαν εις τον Θεόν, και γενόμενος σκολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Ο δε Βαρνάβας και Σάβλος επέστρεψεν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν την διακονίαν αυτών και παραλαβώντες με θεαυτόν και τον Ιωάννην τον επωνομαστέντα Μάρκον. Αμήν. Καιρός επιστροφής. Καιρός πρώιμης βροχής. Καιρός που ο Θεός θα μαζέψει δια του Ιησού Χριστού τα πρόβατα της βοσκής του μέσα στη βασιλεία του. Καιρός ιδιαίτερος και ειδικός. Καιρός τον οποίον ο Θεός
έχει προσδιορίσει προκαταβολής κόσμου και καιρός όπου ο Χριστός θα αποκαλύψει την Εκκλησία Του, τη δόξα της Εκκλησίας Του, θα αποκαλύψει τον αγιασμό της Εκκλησίας και θα δώσει την εξουσία στην Εκκλησία να προσεύχεται και να συνταράσσεται όλος ο ουρανός. Στην Ιερουσαλήμ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πείνας, πολύ μεγάλες. Τους Ισραηλίτες εν γέννη τους τρέφει ο βασιλιάς τους ο Ηρώδης. Την Εκκλησία του Χριστού εν γέννη την τρέφει ο βασιλιάς της ο Χριστός. Ο Ηρώδης την τρέφει με την εξουσία τη γήινη και την κοσμική που έχει. Ο Χριστός του στρέφει με την εξουσία την ουράνια, χρησιμοποιώντας την εκκλησία της Αντιοχίας και άλλους αδελφούς, οι οποίοι μαζεύουν χρήματα, φέρνουν, ώστε η εκκλησία να επιβιώσει τις ταλαιπωρίες αυτής της μεγάλης. Αλλά ο Ηρώδης είναι εχθρός, ξεσηκωμένος από το διάβολο και εργαζόμενος στο έργο του πατρός του. Και του φαίνεται καλό να πιάσει τους στήλους της Εκκλησίας και να τους θανατώσει αρχής γενομένης από τον Ιάκωβο. Όταν εργάζεται ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί είναι ανεξιχνίαστες και ανεξερεύνηστες οι βουλές Του και οι αποφάσεις Του. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επέτρεψε να σκοτωθεί ο Ιάκωβος και γιατί επέτρεψε να σωθεί ο Πέτρος. Όμως, μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε να δούμε ενδείξεις, και θα τολμούσα να πω, με κίνδυνο να κάνω λάθος γιατί δεν μας το έχει φανερώσει ο Θεός, αλλά αυτό που βλέπουμε, διαβάζουμε, και από αυτό που διαβάζουμε καταλαβαίνουμε ότι ο διάβολος έπιασε στον ύπνο την Εκκλησία πριν προλάβει να προσευχηθεί. Πρόλαβε και σκότωσε τον Ιάκωβο και έβαλε στην καρδιά του να θανατώσει και τον Πέτρο αφού τον φυλάκισε. Και τότε θα έλεγα ξύπνησε η Εκκλησία. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Θεός. Ξύπνησε η Εκκλησία. Και πήρε θέση. Και η θέση που πήρε είναι η θέση της προσευχής. Μέχρι τότε ίσως να είχαν δώσει πολύ μεγαλύτερη σημασία στο τι θα φάνε μέσα στην πείνα και πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Τώρα όμως πήρε τη θέση που της πρέπει στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Και η θέση ήταν αδιάλειπτος προσευχή, με πολύ αγάπη για τον Πέτρο. Και γιατί επέτρεψε ο Θεός να συλλάβουν τον Πέτρο? Γιατί ο Πέτρος ήταν πολύ αγαπητός αδελφός και έπρεπε αυτή η προσευχή να έχει κίνητρο μεγάλη αγάπη. Και έτσι όλοι έμεναν σε αδιάλειπτο προσευχή υπέρ του Πέτρου. Και τότε σηκώθηκε ο παντοδύναμος Θεός. Είναι δυνατόν να ελευθερωθεί ο Πέτρος από τις φυλακές του Ηρώδη που του έχουν δεμένα πόδια και χέρια και άντρες φυλάνε και μπροστά στην πόλη, στην πύλη και σε όλο το στρατόπεδο του Ηρώδη? Αλληλούια! Τίποτα δεν είναι αδύνατον στον Θεό, αδερφοί. Όταν η Εκκλησία πάρει θέση, όταν ο χριστιανός πάρει θέση, τη θέση που θέλει ο Θεός, στο Λόγο του Θεού, στην απόλυτη αλήθεια, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και στην προσευχή, και όταν ο Λόγος του Θεού κηρύτεται
και η προσευχή πραγματοποιείται με απόλυτη αγάπη, τότε ο Θεός ο Παντοδύναμος εγείρεται εκ του θρόνου αυτού εις υπεράσπισιν του λαού του και εις δόξαν του ονόματός του. Και τότε μεγαλεία, θα λένε οι άνθρωποι, έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Όταν στο τέλος της υποθέσεως διεπίστωσαν ότι ο Πέτρος είχε ελευθερωθεί, αναρωτιόντουσαν όλοι πως έγινε αυτό. Οι μόνοι που ήξεραν είναι αυτοί στους οποίους αποκάλυψε ο Θεός, ότι ενώ ο Πέτρος κοιμόταν στη φυλακή, άγγελος απεστάλλει από του Παντοδυνάμου μέσα στη φυλακή, έσπασε τα δεσμά του Πέτρου, τον ξύπνησε και τον οδήγησε στην ελευθερία. Από μόνες τους οι πόρτες και οι πύλες, οι βαριές ανοίγανε και κανένας των στρατιωτών δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή τη φυγή, αυτό το θαύμα. Και ο Πέτρος νόμιζε ακόμη ότι έβλεπε όραση. Δεν συνειδητοποίησε ότι ήταν η πραγματική ενέργεια του Θεού στη ζωή του. Και όταν βγήκε έξω και απομακρύνθηκε, τότε είπε: «Ο Κύριος με ελευθέρωσε». Και αμέσως πήγε εκεί να πάρει και αυτός θέση στο έργο του Θεού, τη θέση τη δική του, εκεί που γινόταν προσευχή. Και ενώ προσεύχονταν, ο Πέτρος χτύπησε την πόρτα και μία δούλη, η Ρώδη, άκουσε τη φωνή του Πέτρου να λέγει: «Άνοιξε, εγώ είμαι». Και όταν τους το είπα στους άλλους αδελφούς, κανένας δεν μπόρεσε να πιστέψει, γιατί αυτά που κάνει ο Θεός σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβει. Ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή ανθρώπου δεν άκουσε. Ο Θεός όταν εργάζεται, εργάζεται με τρόπους απίστευτους στον φυσικό άνθρωπο, αφού πρώτα εργάζεται με τρόπους απίστευτους και στον πνευματικό κόσμο. Ούτε ο διάβολος δεν μπορεί να φανταστεί τι θα κάνει ο Κύριος όταν αποφασίσει να ευλογήσει την εκκλησία του. Ούτε τα παιδιά του. Καμία αδιάνεια. Γιατί είναι ο μοναδικός δεσπότης που κατοικεί φως απρόσιτον. Και ο οφθαλμός ανθρώπου δεν τον είδε ποτέ και έζησε. Αλλά αυτουνού του Θεού είμαστε παιδιά. Αυτουνού του Θεού που κλείνει τους ουρανούς, που επεβαίνει σε χερουβίμ, που στέλνει τα βέλη του, που ενεργεί στον πνευματικό κόσμο μεγαλεία, ανεξιθνίαστα και ανεξερεύνητα. Πόσο εύκολο είναι για αυτόν τον Θεό να ελευθερώσει τον αδίκως εχμαλωτιστέντα Πέτρο από τις βαριές φυλακές του Ηρώδη. Και πόσο εύκολο είναι στο Θεό όταν η εκκλησία του, τα παιδιά του, οι άγιοι του προσεύχονται για τη δόξα του. Πάντα έλεγα: «Ο Θεός να μας κάνει», και προσευχόμουν, «μια εκκλησία αγάπης». Τώρα επέκτηνα την προσευχή μου και θέλω, σας παρακαλώ, αν θέλετε να την επεκτείνετε κι εσείς, να μας κάνει μια εκκλησία προσευχής. Γιατί η προσευχή δεν είναι μια προσευχούλα, είναι ένα αίτημα, είναι ένα ζήτημα.
Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, που γονατίζουμε, δοξάζουμε το Θεό, έρχεται η παρουσία του Θεού, βαφτίζει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, αναγεννάει. Δεν είναι αυτό. Η προσευχή δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Η προσευχή κυρίως είναι αυτό που δεν βλέπουμε. Είναι αυτό που λαμβάνει χώρα στον ουράνιο, στον πνευματικό, στον αιώνιο κόσμο, στο θρόνο του Θεού, στη δόξα του Θεού. Και όταν τον είδαν, χάρηκαν, και ελεύθερος πια ο Πέτρος ξεκίνησε το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν, και η Εκκλησία παρέμεινε δοξάζοντας την προσευχή. Όμως δεν τέλειωσε το έργο του Θεού. Τώρα πρέπει να δοξαστεί ο Χριστός και στη ζωή του Ηρώδη, αλλά με κρίση και με ταλαιπωρία. Και ενώ βγήκε και δημιουργούσε και όλοι οι Ισραηλίτες έλεγαν, αυτή δεν είναι φωνή ανθρώπου αλλά είναι φωνή Θεού, απέστειλε άγγελο και επάταξε αυτόν και κατέστησε αυτόν σκολικόβρωτο και ευθύς απέθανε. Όμως δεν είναι αυτό το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι αυτό που πρέπει να το καταλάβουμε, έτσι τουλάχιστον που θέλει ο Θεός να το καταλάβουμε. Ο δε λόγος του Θεού υφξάνε και επληθύνετο. Τι σημαίνει αυτό? Ο λόγος του Θεού υφξάνε και επληθύνετο. Αύξαναν τα στόματα που κήρυταν. Αύξαναν οι δούλοι και οι δούλες. Αύξανε ο λαός που έπαιρνε θέση που ο Θεός είχε προσδιορισμένη στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Δεν ξέρω πόσοι είμαστε σήμερα, αλλά σκεφτείτε αδελφοί, αυτοί που είμαστε, να είμαστε όλοι στόμα Χριστού. Τα λόγια να είναι λόγια Πνεύματος Αγίου, φωνή Θεού, και να συμμαρτυρεί ο Θεός στα λόγια μας στον κάθε έναν από μας. Την άλλη Κυριακή πόσοι θα είναι μέσα σε αυτή την εκκλησία? Όταν αυξάνει ο λόγος του Θεού και πληθύνεται. Αλλά δεν θα γίνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί, εάν δεν γίνουμε πρώτα εκκλησία αγάπης, απαραίτητος. Εκκλησία του Λόγου του Θεού στην απόλυτη αλήθεια, απαραίτητος. Αλλά και εκκλησία προσευχής. Να ξεσηκώσουμε. Όχι γιατί είμαστε σπουδαίοι, μικροί, ασήμαντοι, ουτιδανοί, άθλοι, αλλά γιατί είναι ο καιρός της επιστροφής. Να ξεσηκώσουμε τον Πατέρα Θεό από το θρόνο Του. Να ξεσηκωθούν οι ουράνιες δυνάμεις, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι. Να ξεσηκωθεί εκ του θρόνου Του ο Βασιλιάς μας, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, για να σωθούνε πρώτον η οικογένειά μας, δεύτερον η εκκλησία αυτή, τρίτον οι εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα και οι εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Ας κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί, καθένας μόνος μας αυτή την ωραία αρχή που θέλει ο Θεός, που μας προτρέπει να πάρουμε τη θέση μας στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή και στην αγάπη. Αμήν.